Ελένη Βαρβιτσιώτη στις Βρυξέλλες, ο Αχιλλέας Τόπας με όλες τις πληροφορίες εδώ από την Αθήνα. Ελένη, πες μας πρώτα περί τίνος πρόκειται. Κοίταξε, υπάρχει, όντως υπάρχει ένας κίνδυνος στα κοινοτικά κονδύλια, το ΕΣΠΑ δηλαδή, για το 14 μέχρι το 20, να αναπαγώσουν. Αυτό είναι ενδεχόμενο το οποίο εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς μετά από την εισήγηση που κάνει η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, που είπε ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει καρτέλ στα δημόσια έργα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έγγραφο που έστειλε ο Γενικός Διευθυντής της Περιφερειακής Ανάπτυξης είπε ότι επειδή είναι τόσο σοβαρές αυτές οι κατηγορίες, εγώ θα διακόψω την προθεσμία πληρωμής. Δηλαδή δεν θα υπάρχει προθεσμία που θα δοθούν αυτά τα χρήματα τα οποία περιμένουμε να δοθούν για τα δημόσια έργα. Και επίσης αναφέρει ότι για τις επόμενες πληρωμές οι οποίες αναμένονται, εκεί δεν θα τις επεξεργαστούμε καθόλου, εκτός και αν έχουμε διαβεβαίωση από τις ελληνικές και τις ελληνικές αρχές ότι είναι και νόμιμα και κανονικά τα έξοδα αυτά. Οπότε καταλαβαίνουμε υπάρχει μια εμπλοκή. Πέρα δηλαδή ζητούν περισσότερες διασφαλίσεις για τις από εδώ και πέρα πληρωμές, ότι όλα θα είναι σύνομα και δεν θα υπάρχει πια θέμα σαν αυτό που είχε προκύψει με έργα για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ακριβώς. Και οι ελληνικές αρχές, δηλαδή η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, πρέπει να διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε την ενήμερη ότι είναι ένα θέμα των ελληνικών αρχών και ότι όσον αφορά τα κονδύλια, είπε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες, αλλά δεν είμαστε ακόμα ασία σε αυτό το σημείο. Τώρα, Αχιλλέα, η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι ήταν ενήμερη για αυτό το θέμα. Τι πληροφόρηση δίνει? Λοιπόν, στις 10 Ιουνίου, πριν από λίγες μέρες λοιπόν, ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Πολιτικής της Κομισιόν, ο κ. Walter Defa, σε μια σύσκεψη που είχε με συνεργάτες του, τους ενημερώνει για την πρώτη απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 17 Μαΐου για την ύπαρξη καρτέλ στον κατασκευαστικό κλάδο, που ουσιαστικά επηρεάζει όλων των ειδών τα έργα στην Ελλάδα. Έργα οδοποιίας, σιδηροδρομικά, τα έργα του μετρό και ούτω καθεξής. Τα μεγάλα έργα. Πολύ μεγάλη εργασία και ορισμένα από αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη και θα πούμε και αργότερα ποιος είναι ο κίνδυνος. Την ίδια ώρα λοιπόν έχει έρθει ένα αίτημα για προπληρωμή ουσιαστικά από τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά, από το λεγόμενο ΕΣΠΑ, 8 προγραμμάτων από την πλευρά της Ελλάδας. Και ο κύριος Defa ενημερώνει εκεί τους συνεργάτες του και τους λέει ότι από τη στιγμή που ενδεχομένως να εμπλέκονται εταιρείες οι οποίες ερευνούνται σε αυτά τα συγκεκριμένα 8 προγράμματα, προτείνει ουσιαστικά το πάγωμα της πληρωμής έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η ελληνική κυβέρνηση λέει τώρα ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με την Κομισιόν, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις εφόσον χρειαστεί και αποστολή του ΕΣΠΑ εκτελείται απρόσκοπτα. Ακούσαμε από την Ελένη τι λένε πηγές από την Κομισιόν, που λένε ότι παρακολουθούν το ζήτημα και αυτή τη στιγμή αφορά πρωτίστως στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η επόμενη δόση από ευρωπαϊκά ταμεία που αναμένεται να εισπράξει η Ελλάδα είναι προς τα τέλη Ιουλίου. Στις 21 Ιουλίου έχουν κληθεί κατασκευαστικές εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή να δώσουν εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε. Εξηγήσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, έχουν ζητήσει παράταση, δηλαδή πρόκειται για ένα απόδειγμα 1.100 σελίδων. Άρα, έως τις 20 Ιουλίου, δεν πρόκειται η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού να είναι έτοιμη να στείλει όλα τα στοιχεία στην Κομισιόν. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με την εκταμείευση αυτής της πληρωμής του ΕΣΠΑ που είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Ιουλίου. Ακριβώς. Και αν μη τι άλλο, σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση αναμένεται, διότι όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι έτοιμες οι ελληνικές αρχές έως τα τέλη του επόμενου μήνα να στείλουν όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις και αναμένεται να παγώσει η χρηματοδότηση εκτός υλοαστικού απρόπτου σε όλες τις εταιρείες οι οποίες ερευνούνται και συμμετέχουν σε έργα και είναι πάνω από 50 και μιλάμε για πολύ μεγάλα έργα. Μάλιστα. Οι ελληνικές τώρα κατασκευαστικές και κλείνω με αυτό επικαλούνται μία περίπτωση, δύο μάλλον περιπτώσεις, στην Ιταλία, όχι στην Ιταλία, στη Δανία αλλά και στην Ολλανδία. Αντίστοιχων περιπτώσεων που το ζήτημα αυτό διευθετήθηκε με ορισμένες πληρωμές και με κάποια πρόστιμα από την πλήθη. Μάλιστα, μακάρι να υπάρξει απεμπλοκή από όλο αυτό το θέμα και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότηση των έργων στην Ελλάδα. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό, πόσο κρίσιμο είναι αυτό σε αυτές τις εποχές. Ευχαριστώ πολύ την Ελλάδα.